Στις 5 Νοεμβρίου του 1959, η ελληνική κυβέρνηση Καραμανλή αποφυλακίζει και παραδίδει στις γερμανικές αρχές τον διαβόητο ναζί εγκληματία πολέμου Max Mertens. Τον άνθρωπο που την άνοιξη του 1943, μέσα σε 5 μήνες και με 18 αποστολές, στίβαξε στα τρένα 50.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης και τους έστειλε στο Auschwitz. Εκείνον που λαιλάτισε τις περιουσίες τους, εξαπατώντας τους, καθώς τους ζητούσε χρήματα και τη μαλφή, με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τους πειράξει κανείς. Αυτόν που διέταξε τη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης και τον δημόσιο εξευτελισμό 9.000 Εβραίων ανδρών ηλικίας 18 έως 45 ετών εκείνες τις δύο ημέρες του Ιουλίου του 1942, όταν υποχρέωσε έως και αναπήρους πολέμου να σταθούν επί ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο, ξαμόλυσε σκυλιά που τους έσκιζαν τα ρούχα, έβαλε Γερμανούς στρατιώτες να τους μαστιγώνουν, να τους διατάσσουν να σέρνονται στα τέσσερα ή να κάνουν κολοτούμπες για να γλιτώσουν τη ζωή τους, την ώρα που τους φωτογράφιζαν γελώντας. Η ελληνική κυβέρνηση αποφυλάκησε αυτόν, τον Max Mertens, που έστειλε χιλιάδες σε καταναγκαστικά έργα, που κατέστρεψε το εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης, που διέταξε ως αντίπεινα την εκτέλεση 600 Ελλήνων αμάχων. Στις 5 Νοεμβρίου του 1959, η ελληνική κυβέρνηση Καραμανλή άφησε αθόρυβα τον Max Mertens να φύγει από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς τη Γερμανία. Δύο μήνες πριν, τον Αύγουστο του 1959, είχε ψηφίσει στη Βουλή τροποποίηση νόμου, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται αυτοδικαίως πάσα δίωξης Γερμανών υπηκόων φερωμένων ως εγκληματιών πολέμου, καθώς και η εκτέλεση πάσης ποινής ή το υπόλοιπον αυτής. Ο Max Mertens λίγους μήνες πριν, τον Μάρτιο του 1959, είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 162 ετών και κατασυγχώνευση 25 για τα εγκλήματα που έκανε κατά των Εβραίων. Αθωώθηκε από την κατηγορία εκτέλεσης των 600 Ελλήνων αμάχων. Στη δίκη αυτή οδηγήθηκε μάλλον από ατύχημα, όταν δύο χρόνια πριν, τον Απρίλιο του 1957, συνελήφθη ως καταζητούμενος εγκληματίας πολέμου από τον επικεφαλής του Γραφείου Δίωξης Εγκληματιών Πολέμου, Ανδρέα Τούση. Ο Mertens, που τότε ήταν πλέον υψηλόβαθμος τέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δυτικής Γερμανίας, είχε έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει υπέρ του πρώην διερμηνέα του και επίσης κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου, Άρθουρ Μάισνερ. Ο ίδιος ο Mertens, στην απολογία του, ανέφερε πως ήρθε επίσης και για να διαπραγματευθεί κάποια ζητήματα με εφοπλιστική εταιρεία. Γράφεται ακόμα πως ήρθε και για να πάρει τον θησαυρό από τα κλεμμένα των Εβραίων που τον είχε θάψει κάπου στην Ελλάδα. Κανείς σήμερα δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς όλη την αλήθεια. Ξέρουμε όμως ότι ο Max Mertens, μόλις 13 χρόνια μετά τις θηριωδίες του στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Αθήνα με τη διαβεβαίωση της γερμανικής πρεσβείας ότι δεν κινδυνεύει να συλληφθεί. Παρ' όλα αυτά, ο αντιεισαγγελέας Ανδρέας Τούσης, που είχε συντάξει περί τα 800 κατηγορητήρια για τους ναζί εγκληματίες πολέμου, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Mertens, ο Ανδρέας Τούσης τον συνέλαβε. Της σύλληψης του εγκληματία πολέμου Max Mertens ακολούθησαν πολλά. Έγιναν δεκτές οι πιέσεις της γερμανικής κυβέρνησης προς την ελληνική για την αποφυλάκηση του ναζί εγκληματία πολέμου, αλλά και για το κλείσιμο όλων των παρόμοιων υποθέσεων και νομικών διεκδικήσεων της Ελλάδας. Οι Times του Λονδίνου έγραψαν «Η Ελλάς αμνηστεύει τους σφαγίστες». Έγιναν δηλώσεις Ελλήνων υπουργών ότι πρέπει να παραμεριστούν τα εμπόδια δια την ανάπτυξη των σχέσεών μας με τη Δυτική Γερμανία. Έγινε μια σύναψη δανείου 200 εκατομμυρίων μάρκων με επιτόκιο 6% και ακολούθησε μια πολιτική θύελλα και μια βαθιά πολιτική κρίση που κράτησε μέχρι το 1963. Ο Max Mertens παραπέμφθηκε στη γερμανική δικαιοσύνη και ύστερα από 11 ημέρες ανάκριση αφέθηκε ελεύθερος. Κατόπιν κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και μερικούς ακόμα ότι είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί και ότι πήραν και αυτοί μερίδιο από τις περιουσίες των Εβραίων. Ποτέ δεν αποδείχθηκε τίποτα. Σκοπιμότητες, μυστική διπλωματία, εκβιασμοί,
επιχειρηματικά συμφέροντα, εξωτερική πολιτική, όλα μπλέχτηκαν και όπως πάντα, κανείς δεν ξέρει που αρχίζουν και που τελειώνουν τα όρια της αλήθειας. Και κοκκινίζει η σκάλα και εσύ